Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, EuroDirect Κομοτηνής, σε συνεργασία με το Δήμο Κομοτηνής, συμμετείχαν στο 5ο Διεθνές Walk for Freedom, στα ελληνικά «Περπατάμε για την Ελευθερία», το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην πόλη της Κομοτηνής και είχε σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για το φαινόμενο της σύγχρονης δουλείας. Ένα σύντομος ορισμός για το human trafficking, την εμπορία ανθρώπων, πρόκειται για το παράνομο εμπόριο ανθρώπων με σκοπό κυρίως την εργασιακή και την σεξουαλική εκμετάλλευσή τους. Εχθές στην Κομοτηνή συμμετείχαν 65 νέοι, παιδιά, γονείς, ηλικιωμένοι, οι οποίοι, 65 άνθρωποι, οι οποίοι περπάτησαν ο ένας πίσω από τον άλλον, σιωπηλά, μια σιωπηλή πορεία υποστήριξης για τα θύματα, στα κεντρικά σημεία της πόλης, με σκοπό να ενημερώσουν, να μοιράσουν φυλάδια και να κυρίως να προωθήσουν τη γραμμή 1109, η οποία είναι μια γραμμή πληροφόρησης για την εμπορία ανθρώπων και δέχεται πολύ συχνά κλήσεις για περιστατικά, ανώνυμα ή επώνυμα, και είναι ικανή να διαχειριστεί τις κλήσεις σε 200 γλώσσες. Παγκοσμίως υπάρχουν 40 εκατομμύρια άνθρωποι θύματα εμπορίας ανθρώπων, εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια είναι υποβάλλονται σε καταναγκαστική εργασία και τα 15 εκατομμύρια σε εξαναγκαστικούς γάμους. Όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι γνωστή ως το κέντρο εμπορίας ανθρώπων στην Ευρώπη. Είναι δηλαδή χώρα διέλευσης και προορισμού για τα θύματα, καθώς αποτελεί την κύρια είσοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.